Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα συνδρόμου Down που είναι αύριο, ο κύριος Ευαγγέλου μας φιλοξενεί και τα παιδιά μας ήρθαν από το πρωί, φτιάξανε muffin και τα πουλάνε και επίσης είναι μέσα, σερβίρουνε καφέ σε όποιον κάθεται. Αυτό. Και θέλουμε, το κάνουμε αυτό με σκοπό αρχικά να ευαισθητοποιήσουμε λίγο την πόλη, ότι τα παιδιά με αναπηρία δεν έχουν ειδικές ανάγκες, αλλά έχουν ανάγκες ακριβώς διαφορετικές από τις δικές μας και η κοινωνία πρέπει να τις προσφέρει. Και επίσης, με βάση το πρόγραμμα που έχουμε στο σχολείο για να μαθαίνουμε προεπαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, τα παιδιά εδώ πέρα ακριβώς έχουν αυτό το στόχο, να μάθουν την παραγωγική διαδικασία, πως φτιάχνω κάτι και μετά το πουλάω και έτσι κερδίζω λεφτά. Αυτό. Γενικότερα βλέπετε κόσμος να ανταποκρίνεται στην πρωτοβουλία? Γενικά ναι, ανταποκρίνεται, αλλά εντάξει, αυτό είναι μια κατάσταση, εφόσον δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση στην κοινωνία, είναι για κάποιους κάτι ξένο. Απλά αυτό. Είπατε ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση στην κοινωνία. Θεωρείτε ότι τα παιδιά, όχι μόνο με σύνδρομο Down, αλλά και όσα παιδιά χρήζουν ειδικής αγωγής, αντιμετωπίζονται σαν... ξέρω εγώ, παιδιά δεύτερης ταχύτητας από την τοπική κοινωνία? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζονται σαν παιδιά δεύτερης ταχύτητας όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Και όχι απλούστατα, όχι από συμπεριφορές ανθρώπων, όσο από την ίδια την πολιτεία. Καθώς, ας πούμε, δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν στο σχολείο μας, δεν έχουμε εξοπλισμό, δεν υπάρχουν δάσκαλοι μόνιμοι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και όχι τόσο η συμπεριφορά από τον κόσμο. Όσον αφορά το ειδικό δημοτικό Καβάλας, αλλά και το ειδικό γυμνάσιο, γιατί λίγο πολύ έχετε επαφές, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά εδώ πέρα όσον αφορά εξοπλισμό, καθηγητές και τα σχετικά? Κοιτάξτε, φανταστείτε, επάνω είμαστε ένα σχολείο που λειτουργεί μόνο με αναπληρωτές. Δεν υπάρχει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό παρά δάσκαλοι. Οπότε αυτό κάτι λέει από μόνο του. Ενώ τα παιδιά, ας πούμε, χρήζουν μάλλον ενός μόνιμου δασκάλου σε όλη τη διάρκεια της φοιτησής του. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολλές, όπως σε κάθε σχολείο. Νομίζω είναι γενικευμένο το πρόβλημα, αλλά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.